Οι πόρτε του Κέντρου Υγεία Αστικού Τύπου στη Συμβολή των Οδών Καποδιστρίου και Δραγούμη, στο χώρο του παλιού νοσοκομείου, παραμένουν κλειστέ. Τα έργα τελείωσαν πριν από περίπου 9 μήνε, ωστόσο εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού προπολογισμού 380.000 ευρώ και η παραχώρηση του Κέντρου Υγεία στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια για 20 χρόνια, προκειμένου να το θέσει σε λειτουργία. Για μα ήταν καλύτερο. Ό,τι περισσότερο λειτουργεί, θα καλύτερο, αλλά το φτιάξανε, μερικά λεπτά. Αν και όπω βλέπετε, το κέντρο υγεία αστικού τύπου είναι έτοιμο. Η πόρτα του παραμένει κλειδωμένη. Και αυτό γιατί είναι άγνωστο το πότε θα λειτουργήσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων έδωσε το πράσινο φω για την παραχώρηση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια του Κέντρου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίε. Καταφέραμε σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και Διασυστή Αρχή να εξασφαλίσουμε γέφυρα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ στο επόμενο ΕΣΠΑ, για να μην χρεωθεί ο Δήμο Χανίων ένα ποσό που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, για να αγοράσουμε τον εξοπλισμό. Και ακριβώ αυτό κάνουμε. Τώρα, το θέμα τη εξέβρεση προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου ε, του αστικού Τύπου κέντρου υγεία, είναι υπόθεση τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Πρόσφατα, μάλιστα, κάναμε τη σύμβαση παραχώρηση προ αυτήν. Η λειτουργία, λοιπόν, δεν είναι θέμα του Δήμου, ανήκει στι υπηρεσίε τη Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Διαφορετικά, θα υποχρεωθούμε να γυρίσουμε αρκετά εκατομμύρια πίσω. Αν πάρουμε βάση τα όσα έργα γίνονται μέχρι να τεθούν σε λειτουργία, πιστεύω ότι θα αργήσει και αυτό. Λέτε να έχει την τύχη του κολυμφιτηρίου στο ακροτήρι. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, αλλά κατά από εκεί... Βαδίζει, βαδίζει ναι. Εάν το κέντρο υγείας δεν λειτουργήσει, ο Δήμος θα πρέπει να επιστρέψει τη χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε από ευρωπαϊκούς πόρους για να εκτελέσει το έργο. Ε, γίνεται προσπάθεια από την υγειονομική περιφέρεια. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα αυτά τα ζητήματα, διότι προφανώς ακόμα δεν είναι στη θέση να γνωρίζουν λεπτομέρειες. Ελλάδα είμαστε. Τι θα... λειτουργεί σωστά. Δεν θα έπρεπε να προβλέπουν είναι... και τη λειτουργία. Κατευθείαν. Τώρα γιατί αργούν και δεν γίνονται όλα στην ώρα τους και αφήνουν κτίρια ανεκμετάλλευτα, αυτοί ξέρουν. Τέλο, να σημειωθεί ότι το κέντρο υγεία αστικού τύπου κατασκευάστηκε για την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου Χανίων και θα εξυπηρετήσει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη του κατοίκου του κέντρου τη πόλη και όχι μόνο.